Καλησπέρα συνάδελφοι, συμμετέχουμε σήμερα από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, η Κεντρική Διοίκηση και τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών παραρτημάτων μας. Τα δύο από αυτά δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες. Ήρθαν και δημιουργήθηκαν μετά έπειτα από κινητοποιήσεις που συμμετείχαμε στα βόρεια και στα δυτικά της Αθήνας. Κινητοποιήσεις όπως αυτές που γίνανε στα βόρεια στη Νέα Ιωνία ενάντια στη Δημοτική Αρχή της Νέας Ιωνίας που ήθελε να μετατρέψει μια γειτονιά της πόλης σε σκουπιδιάρικα σκουπιδότοπους. Συνάδελφοι, το Σάββατο στις 8 του μήνα το Σωματείο μας θα προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση για να σχεδιάσουμε τη δράση μας μπροστά στην απεργία 9 του Νοέμβρη. Θα γίνει ο σχεδιασμός της δράσης μας μπροστά στην απεργία 9-11. Την ίδια μέρα το πρωί θα συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των φορέων στη Νέα Ιωνία ενάντια στην ακρίβεια. Βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις όλο το προηγούμενο διάστημα για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Με μεγάλη μέρα για εμάς στις αρχές του Ιούλη την Πανελλαδική ημέρα δράσης, όπου συναντηθήκαμε με το ΣΕΒ και η πρώτη ερώτηση που είχε να μας κάνει είναι αν είμαστε μέλη και γραφτήκαμε στο ΓΕΜΙΣΟΕ. Εμείς λοιπόν συνάδελφοι απαντάμε πως δεν είμαστε μέλη στο ΓΕΜΙΣΟΕ και δεν πρόκειται να παραδώσουμε και τα μητρώα μας. Στη συνέχεια ξεκίνησε να μιλάει για το αν γνωρίζουμε τον κλάδο, αν γνωρίζουμε τα μέλη του κλάδου και πόσο και τον αριθμό των εργαζομένων, με σκοπό να μην απαντήσει ουσιαστικά για το αν θα προχωρήσουμε σε συλλογική σύμβαση εργασίας κλαδική. Να πούμε ότι η Price τις προηγούμενες μέρες ανακοίνωσε ότι ανέβασε το τζίρο της στα πάνω από 50 δις παγκοσμίως. Η Esther Young ανακοίνωσε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έπιασε το στόχο της. Όλα αυτά τα λέμε συνάδελφοι για να δείξουμε ότι την ίδια ώρα που μας δίνουν μισθούς ψίχουλα, αυτοί κολυμπάνε στα πλούτη. Και αυτό οι συνάδελφοι στην Deloitte το καταλάβανε καλά. Συνάδελφοι, και οργανωθήκανε συνάδελφοι και πήρανε απόφαση για τη συμμετοχή τους στις 9 του Νοέμβρη. Και αυτό έγινε μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στην Deloitte ξεπερνάνε τους 2.000. Αυτά. Ευχαριστώ.